ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και βρίσκεστε σήμερα κοντά μας για την ενημέρωση που θέλουμε να σας κάνουμε για το Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ. Η συνάντηση αυτή γίνεται με αφορμή τη νέα εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τη συνάδελφο Καρανάσου Γαρφαλιά, τον Καστελοριζιό τον Δημήτρη, την Κουζούκα τη Μαρία που βρίσκονται σήμερα εδώ και επιπλέον την Ξένη την Αντιγόνη, την Πάρκα τη Μαριέτα και τη Λέχο Βασιλική που είμαι εγώ. Η δράση μας στο τελευταίο διάστημα επικεντρώθηκε στη συμμετοχή της 48 ώρες απεργίας της ΑΔΔ στις δύο προηγούμενες εβδομάδες, 18-19 και 24-25 Σεπτεμβρίου, καθώς και σε απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι στο νοσοκομείο μας το δικαίωμα στην απεργία είναι σχεδόν απαγορευτικό, αφού ούτως ή άλλως λειτουργούμε καθημερινά με προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή μόλις ένα άτομο να εργάζεται για να καλύπτει ένα εργασιακό πόστο. Ο σκοπός μας ήταν να στηρίξουμε το δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών, καθώς είμαστε πρόθυμοι σε καλέσματα και συνεργασίες με όλα τα σωματεία και τους φορείς που αντιπαλεύουν την αντιλαϊκή πολιτική που μας ασκείται. Είναι πολύ σημαντικό για μας η συνεργασία, διότι θεωρούμε πως μόνο με κοινή πάλη θα μπορέσουμε να έχουμε εργασιακές και κοινωνικές κατακτήσεις. Στην οικονομική κρίση, είναι αδύνατον το κάθε σωματείο, οι μαζικοί φορείς, να έχουν κατακτήσεις αν παλεύουν μόνο με πλαίσια προσαρμοσμένα σε εξειδικευμένα προβλήματα του κάθε κλάδου και όχι όλοι μαζί. Όπως όλοι οι πολίτες, έτσι και εμείς, ολόπλευρα, βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που πλήττεται από παντού. Αντιμετωπίζουμε την επίθεση της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χαράτσια, μειώσεις μισθών, απολύσεις, βάρβαρες συνθήκες εργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε στο πλευρό των πολιτών και των ασθενών και αντίστοιχα ζητάμε και τη δικιά τους συμπαράσταση.